Θα έρθουμε τώρα στο χώρο της υγείας. Θα περάσουμε να συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στα ΕΚΑΒ, των Διαστών του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Σαραφίδη. Καλησπέρα, κύριε Σαραφίδη. Καλησπέρα σας. Γνωστοποιήθηκε από επιστολή σας ότι προχωρείτε σε κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα στην περιοχή με μια συγκεκριμένη ατζέντα. Ποιοι είναι οι λόγοι των κινητοποιήσεων? Οι λόγοι των κινητοποιήσεων, εφόσον πλέον παρήλθε η περίοδος του κορονοϊού, επειδή λόγω επιχειρησιακών αναγκών και λόγω φόρτου εργασίας επιλέξαμε να μην κάνουμε δράσεις την περίοδο εκείνη, εφόσον συλλέξαμε πληροφορίες και στοιχεία για το τι μέλη γενέστε για το ΕΚΑΒ, φτιάξαμε αυτό το διεκδικητικό πλαίσιο στο οποίο βασιζόμαστε και θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας από εδώ και πέρα με βάση αυτά τα αιτήματα που σας έχουμε κοινοποιήσει. Mm-hmm. Επιγραμματικά να σας πω, ναι. Λοιπόν, η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά πλέον είναι ένα διαχρονικό αίτημα και πρέπει να ανταπεξέλθει η πολιτεία σε αυτό. Άλλωστε και το Υπουργείο Εργασίας, η Επιτροπή που ασχολείται με ποιες ειδικότητες θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά το έχει εγκρίνει και το έχει προτείνει. Μας είχαν τάξει ένα επίδομα ειδικών συνθήκων ο κύριος Κικίλιας, ο περχόμενος Υπουργός Υγείας, το οποίο έμεινε στο ράφι. Το παλιό επίδομα ετοιμότητας το έχουμε μεταφράσει ως δαπάνη ετοιμότητας, γιατί λόγω των συνθήκων όλοι οι συνάδελφοι ανεξαρτήτου ωραρίου έρχονται στην υπηρεσία για να καλύψουν ανάγκες. Πολλά μαζικά ατυχήματα, όπως τα έχετε καλύψει δημοσιογραφικά, σαν τελευταίο παράδειγμα σας δίνω το ατύχημα με την ομίχλη στο Πολύμηλο. Ναι. Εκεί ανταποκριθήκανε, δηλαδή το 60 με 70% της δύναμης ήταν συνάδελφοι εκτός βάρδιας. Αυτά πρέπει η πολιτεία να τα αναγνωρίσει. Από εκεί και έπειτα βλέπουμε ότι σε άλλες εργασιακές ομάδες δίνονται δώρα, μπαίνουν σε ειδικά μισθολόγια, συνταξιοδοτικά είναι πιο ευνοημένοι. Εμείς με αυτή την ταλαιπωρία που τραβάμε καθημερινά, είναι δίκαιο το αίτημά μας και εμείς να μπορέσουμε να έχουμε μία πλήρη σύνταξη πριν τα 60. Mm-hmm. Μοιάζει και αδόκιμο ένας άνθρωπος άνω των 60 να είναι διασώσεις του ΕΚΑΒ, θα είναι δύσκολο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Ας φανταστούν μία εικόνα έναν συνάδελφο 65-66 ετών να τρέχει να ανέβει τρεις ορόφους με καρέκλα, πινιδωτή και τσάντα πρώτων βοηθειών για να ανταποκριθεί σε μία ανακοπή. Είναι, δηλαδή πλέον είναι επίσης αδύνατον. Εδώ τώρα 40 και 50 και υπάρχουν περιπτώσεις που υπερβάλλουμε αυτό για να τα καταφέρουμε. Mm-hmm. Δηλαδή οι συνθήκες είναι τέτοιες και οι απαιτήσεις του επαγγέλματος είναι τέτοιες που πρέπει κάποια στιγμή και το επάγγελμά μας να αναγνωριστεί, γιατί συνεχίζουν να μας έχουν στον κλάδο μεταφορών και όχι στον κλάδο υγείας. Υγείας. Mm-hmm. Μετά το τελευταίο προεδρικό διάταγμα το 85 που βγήκε πρόσφατα στις 17 Δεκεμβρίου, συνεχίζει να μας εντάσσει στο κλαδολόγιο των μεταφορών. Δεν είναι τώρα οι συνθήκες αυτές. Όπως γνωρίζετε, κάνουμε προσπάθειες και νήξεις και στα πανεπιστήμια και στο Υπουργείο Παιδείας για να ενταχθεί η ειδικότητά μας στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Και το χρόνιο πρόβλημά μας είναι ο οργανισμός. Εάν δεν αλλάξει ο οργανισμός, εάν δεν αλλάξει το οργανόγραμμα, ούτε προσλήψεις μπορούν να γίνουν, ούτε νέοι τομείς μπορούν να γίνουν, ούτε κανένας σχεδιασμός και καμία εξέλιξη δεν μπορεί να προχωρήσει, εάν δεν σκύψει η πολιτεία να αναγνωρίσει το ΕΚΑΒ σαν αποκλειστικό φορέα ανταπόκρισης επειγόντων περιστατικών. Και στο κάτω-κάτω, αν θέλουν, μπορεί το ΕΚΑΒ, εάν του δώσουν τη δυνατότητα, να κάνει τα πάντα σε ό,τι αφορά τον ασθενή. Mm-hmm. Είμαστε ανοιχτοί σε συνομιλίες, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Δυστυχώς αυτό που μας απογοήτευσε τα τελευταία 2 χρόνια ειδικά είναι ότι οι πολιτικοί μας προϊστάμενοι το μόνο που προσπαθούν να κάνουν είναι να κερδίσουν χρόνο. Μάλιστα. Σε αυτά που αναφέρατε, φαντάζομαι εντάσσονται και υποκατηγορίες ετοιμάτων όπως
η διευθύνση του γίνεται με τις δευτερογενείς διακομιδές, η τακτοποίηση του επικουρικού προσωπικού και η αναβάθμιση των δικών τους δικαιωμάτων. Μπαίνουν και αυτά στην ατζέντα που μόλις θέσατε. Πάμε τώρα να δούμε ποια θα είναι η μορφή των κινητοποιήσεων, ξεκινώντας από αύριο, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Σαραφίδη, σωστά? Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αύριο μια συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας θα κάνουμε στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Την επώνυμη ημέρα, την Τετάρτη 25 του μήνα, θα συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις που κάνουν τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας με αντιπροσωπείες, όπου μπορούμε και όσο μπορούμε. Και μετά μέσα στον Φεβρουάριο, που θα γίνει και το συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, θα ανακοινώσουμε νέες μορφές κινητοποιήσεων και θα με βάση το ίδιο διοικητικό πλαίσιο βέβαια, και θα διευκρινίσουμε και επιμέρους τις προτάσεις μας, θα τις κάνουμε πιο συγκεκριμένες και θα προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με το Υπουργείο για να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε. Κύριε Σαραφίδη, ευχαριστώ τον χρόνο σας. Βεβαίως θα είμαστε εκεί και θα καλύψουμε για την αυριανή κινητοποίηση. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη για τον αγώνα σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.